Όταν μου είπαν να διαβάσω και να μιλήσω για το βιβλίο, πρέπει να ομολογήσω ότι είπα, όταν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι με πήραν και μου είπαν να μιλήσει για αυτό το πράγμα, θα έχει σίγουρα μέσα Ζίζεκ, θα έχει σίγουρα καμιά υποσημείωση για τον Αρτουάρ του Σέρτ, θα έκανε κάποιο άλλο και μια σειρά από τέτοια πράγματα. Γνωρίζοντα, άσε με μια πολύ σκληρό τώρα, εντάξει, το κάνω και λιγάκι αστεία, αλλά γνωρίζοντα ότι αρκετοί από του δικού μα διανοούμενου που είναι πάρα πολύ μορφωμένοι πράγματι, αυτό δεν είναι ηρωνικά το εννοώ, πολύ διαβασμένοι, θεωρούν πράγματι βιβλία πολύ σημαντικά, εκείνα τα οποία είναι, άμα θέλετε, στη λεπτομέρεια πια του κινήματος. Και έλεγα, κανένα τέτοιο θα είναι πάλι και θα είμαι σε κάνα πρόβλημα. Απ' την άλλη μεριά όμως, το κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών ήταν αυτό που με ενθουσίαζε από πολύ μικρό κιόλας. Έχω την άποψη ότι πολύ συχνά σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να είσαι σε μία μάχη με όπλα κτλ. Και έλεγα έτσι, να κομμουνιστήσει σε κάποια στιγμή θα βρεθεί και σε αυτό. Μπορεί να σε βασανίζουν και αυτό μπορούσα να το φανταστώ. Αλλά αυτό που συνέβαινε στις αρχές της δεκαετίας του 60 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 20 άτομα να ξεκινούν από μακριά, να πηγαίνουν 3.000 χιλιόμετρα μακριά κάπου, να φτάνουν το λεωφορείο τους εκεί, άγνωστο μέρος, που όμως κάτι συνέβαινε εκεί πέρα κάπου, και ξεκινούσαν και περπατούσαν με τα πόδια. Και γύρω τους ουρλιάζαν ρατσιστές, όπου η πιθανότητα να συγκλινσάρουν, δηλαδή χωρίς καμιά δική σου δυνατότητα αντίστασης, χωρίς καμιά δυνατότητα να μιλήσεις, ήταν τεράστια. Και ταυτόχρονα η αστυνομία να είναι επίσης εναντίον σου. Τίποτα από τα δικαιώματα να μην ισχύει. Αυτό το πράγμα το έβρισκα πάντα ότι είναι το ανώτερο στάδιο του θάρρους και της αποφασιστικότητας να δουλέψω για μια ανθρώπινη κοινωνία και να αγωνιστώ για μια ανθρώπινη κοινωνία. Με την πιθανότητα να με λυνσάρουν, να μην γράψει καμιά εφημερίδα τίποτε, να μην υπάρχει ως καν έγκλημα, ως θάνατος αυτό το πράγμα, το έβρισκα πάντα τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα. Ακόμη όμως και εκείνα που ήταν, που τα βλέπαμε. Όταν μιλώ στην εισαγωγή στην παιδαγωγική, την πρώτη μέρα, όταν έκανα 25-30 χρόνια το μάθημα, την πρώτη μέρα τους έλεγα, ναι, αλλάζει ο κόσμος σε μια σειρά από πράγματα, και τους έφερα ως παράδειγμα τα παιδιά τα οποία μπαίναν, ένα και μοναδικό παιδί στις Νότιες Πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, στο σχολείο. Σκεφτείτε ειδικά τον γονιό, ο οποίος λέει, η κόρη μου 8 χρονών θα αντιμετωπίσει όλη την κοινωνία, θα αντιμετωπίσει ρατσιστές εκπαιδευτικούς, αλλά εγώ θα το πάω το παιδί εκεί πέρα. Θα είναι η αστυνομία γύρω-γύρω, στρατός κάποια στιγμή, ομοσπονδιακός στρατός, που θα του δώσει τη δυνατότητα να μπει μέσα, θα ουρλιάζουν γύρω διάφοροι, θα μπει μέσα εκεί πέρα και θα αφήσω το παιδί μου στη μία και μοναδική εκπαιδευτικό που θα πει ναι, θα κάνω το καθήκον μου και αυτό το πράγμα. Το βρίσκα πάντα και συνεχίζω να το βρίσκω ως το απίστευτο θάρρος που να πεις, ναι, ο κόσμος είναι αυτός που είναι, εγώ όμως και ως άτομο ακόμη θα πάω εκεί πέρα και θα πω, εγώ δεν δέχομαι να είναι έτσι. Και θα αγωνιστώ για να αλλάξει. Γι' αυτό ήμουν πάντα εκείνο ο οποίο έλεγε: εδώ έχουμε μια σειρά παραδείγματα. Οπότε είπα: ναι, το βιβλίο το διαβάζω. Και αν έχω και Ζίζεκ μέσα, θα δούμε τι θα κάνουμε. Δεν έχει όμω. Δεν έχει. Ήταν το καλό από όλα. Ποιο ήταν το χαρακτηριστικό αυτό των αγώνων? Το χαρακτηριστικό αυτό των αγώνων ήταν ουσιαστικά η αυθόρμητη εξέγερση ανθρώπων που λένε: εμεί δεν δεχόμαστε να μα προσβάλλετε σε αυτό κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Γι' αυτό όταν μιλάει κανείς και λέει, κοίτα, μία μέρα μία κουρασμένη ράφτρα μπήκε στο λεωφορείο μέσα και κάθισε μπροστά αντί να καθίσει πίσω, περνάει σαν να είναι κουρασμένη. Αλλά η κουρασμένη λέει ότι κοίτα να δεις τη στιγμή που έρχεται ο λευκός και της λέει, ο νόμος λέει πίσω να κάθισε και λέει ουσιαστικά, ας το διάλογο, όχι εγώ δεν θα καθίσω. Είναι η στιγμή της εξέγερσης ενός ανθρώπου που λέει, Και μόνιμο εγώ θα διεκδικήσω την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Απέναντι σε όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό ήταν το πολύ ουσιαστικό και το σημαντικό σε μια πολύ πλούσια χώρα, ουσιαστικά τη χώρα που δίθεν ήταν η χώρα της ελευθερίας να το κάνω. Αυτό με ενθουσίασε πάντα. Και όταν διαβάζω αυτό το βιβλίο, το βιβλίο θα είναι ορόσημο. Μετά δηλαδή από 30-40 χρόνια, όπως μιλούμε για κάποια βιβλία εκείνης της εποχής, θα μιλούμε γι' αυτό. Θα είναι ορόσημο. Γιατί είναι ένα
βιβλίο μιας νέας γυναίκας, η οποία με εντυπωσίασε με την, δεν ξέρω αν είναι γνώσεις τόσο πολλές, κάτσε και διάβασα μια σειρά από άρθρα της κατά από αυτό το πράγμα και μια σειρά από συνεντεύξεις. Δεν είμαι τόσο σίγουρος για το πόσες γνώσεις έχει γενικώς για άλλα πράγματα. Αλλά είναι σίγουρο ότι μέσα από τις εμπειρίες της, μέσα από την οργή της για μια σειρά από πράγματα, μέσα από τις απογοητεύσεις της ολόκληρης της ομάδας, ότι διαισθητικά και με βάση τις γνώσεις αυτές που έχει, κατάφερε και περιέγραψε με έναν εξαιρετικό τρόπο την πορεία από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τώρα, μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι το 2016. Καταπληκτικά. Εγώ λοιπόν θα σας πω πολύ γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο κράτησα στο μυαλό μου όλο το βιβλίο. Ο καθένας και η καθενιά μας θα διαβάζουμε ένα βιβλίο, το μάτι μας πέφτει σε διάφορα πράγματα. Αυτά τα οποία μας απασχολούν, έτσι, αυτά στα οποία αρχίζουμε και το συγκρίνουμε και λέμε ναι αυτό σε σχέση με εκείνο. Επειδή μου ζητήθηκε να γράψω μια εκτενή βιβλιοπαρουσίαση στο περιοδικό που θα βγει από εδώ πέρα, όταν ξεκίνησα να κάνω, ξεκίνησα και έβλεπα ότι κρατούσα σημειώσεις και έλεγα εδώ πέρα χρησιμοποιεί την τάδε φράση που ήταν πολύ σημαντική στη δεκαετία του 60 από τον τάδε συγγραφέα που είχε κάνει. Τώρα χρησιμοποιεί ακριβώς την ίδια φράση, χωρίς να λέει ξέρετε όπως το έλεγε εκεί πέρα, αλλά για έναν που ξέρει αυτή τη βιβλιογραφία, αμέσως λέει συνδέεται άμεσα με εκείνο. Το ξέρει και την επηρέασε. Την επηρέασε τόσο πολύ, ώστε να μην χρειάζεται ή για να θεωρεί ότι, και τώρα σας γράφω ότι η φράση αυτή είναι από το τάδε βιβλίο σημαντική. Ίσως να το κάνω αυτό το πράγμα όταν θα έρθει στη βιβλιοπαρουσίαση μετά, αλλά για μένα με εντυπωσίασε ο τρόπος με τον οποίο γνώριζε όλα αυτά τα πράγματα και όλα αυτά είχαν γίνει κομμάτι του εαυτού της με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην θεωρεί ως καθηγήτρια πανεπιστημίου ότι πρέπει να κάνει και βιβλιογραφική αναφορά. Γιατί ήταν κομμάτι της ζωής της πια. Ένα κομμάτι το διαβάζουμε και γράφουμε κάτι πράγματα. Εκεί κιόλας με ενθουσίασε. Εγώ λοιπόν ξεκίνησα και το διαβάζω με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Το βιβλίο της, εμείς αναγκαστικά μιλούμε για διάφορα πράγματα που μας κάνουν. Το βιβλίο της είναι γεμάτο από περιστατικά. Περιστατικά βίας, περιστατικά με την έννοια της εμφάνισης διαφόρων θεωριών σε διάφορες εποχές, θεωριών που έρχονται να βοηθήσουν την καταπίεση των μαύρων και θεωριών που καμιά φορά προσπαθούν να την αντιμετωπίσουν, αλλά είναι γεμάτο. Αν υπάρχουν άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί με αυτό το θέμα καθόλου, τότε θα μπορούσαν να αρχίσουν και να διαβάζουν συνέχεια για μια σειρά από πράγματα για να κατανοήσουν τι συμβαίνει. Μπορούν όμως το διαβάσουν και με έναν άνετο τρόπο λέγοντας τώρα έχω μια ιδέα τι συνέβαινε εκεί πέρα. Το πρώτο λοιπόν κεφάλαιο που το ονομάζει μια ρατσιστική κουλτούρα πρέπει να πω ότι είναι το μόνο κεφάλαιο που δεν συμφωνώ με τον τίτλο που έδωσε. Στην πραγματικότητα μιλάει για πολλά άλλα πράγματα εκεί πέρα, αλλά επειδή ενδιαφερόταν να βάλει, ασχολείται με τη δεκαετία του 60 ως μια δεκαετία που για διάφορους λόγους εξηγεί εκεί πέρα αρχίζουν και ασχολούνται με το θέμα της φτώχειας. Δηλαδή η κυβέρνηση Kennedy, αργότερα ο Τζόνσον κτλ. Ο πόλεμος κατά της φτώχειας ήταν το μεγάλο εγχείρημα, τουλάχιστον αυτό όπως το παρουσίασε ο Kennedy και οι άλλοι, οι δημοκρατικοί, ότι θέλουμε μια κοινωνία η οποία θα είναι μια δίκαια κοινωνία. Και μια δίκαια κοινωνία δεν μπορεί να υπάρχει αν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε απόλυτη ανέχεια και αυτό ονομάστηκε ο πόλεμος κατά της φτώχειας. Πολλοί σήμερα όταν μιλούν γι' αυτό θεωρούν ότι ήταν περισσότερο έτσι μια προσποιητό ενδιαφέρον. Δεν ήταν προσποιητό ενδιαφέρον. Όποιος παρακολούθησε και ξέρει πολύ καλά την βιβλιογραφία εκείνης της εποχής γνωρίζει ότι δεν ήταν καθόλου προσποιητό. Υπήρχε η άποψη ότι μπορούμε να έχουμε μια πιο ευημερούσα κοινωνία για όλους στην εποχή του καπιταλισμού. Αν τυχόν καταφέρουμε και καταπολεμήσουμε τη φτώχεια που υπάρχει σε πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού. Ο ίδιος επειδή με τη φτώχεια ασχολήθηκα πάρα πολύ στην επιστημονική μου σταδιοδρομία, γνωρίζω από εκείνη την εποχή όχι μόνο για τις διάφορες δημοσίευσεις, αλλά ακόμη και τους απολογισμούς των προγραμμάτων, τις αξιολογίες των προγραμμάτων, πώς έγινε αυτό, πώς έκλεισαν, πότε τα σταμάτησαν. Τα σταμάτησαν όλο τον πόλεμο κατά τη φτώχεια, σταμάτησε όταν ένας άλλος πόλεμος θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο σημαντικός. Ο πόλεμος στο Βιετνάμ. Με τον πόλεμο του Βιετνάμ τα χρήματα πηγαίνουν στον πόλεμο
στο Βιετνάμ και όχι. Ο πόλεμος κατά του κομμουνισμού ήταν για αυτούς ο πιο σημαντικός από τον πόλεμο κατά της φτώχειας στη δική τους χώρα. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτό το πράγμα, η ίδια το περιγράφει. Και το περιγράφει και με μια εξαιρετική, άμα θέλετε, διέστηση, ίσως όμως και να τα ξέρει καλά αυτά τα πράγματα, θα δείτε γιατί το λέω αυτό, όταν από εκεί, για να περιγράψει τι ακριβώς συνέβαινε στην Αμερική της δεκαετίας του 60, έχει ένα τσιτάτο του Τζόνσον ως Προέδρου, σελίδα 70, θα σας διαβάσω έτσι και ένα δυο τέτοια γιατί είναι ενδιαφέρον, όπου ο Τζόνσον λέει στην μια ομιλία του, δεν αναζητούμε μόνο την ελευθερία, αλλά και την ευκαιρία. Και τώρα έχει, δεν αναζητούμε μόνο την νομική ισότητα, αλλά και την ανθρώπινη δυνατότητα. Όχι απλώς την ισότητα ως δικαίωμα και στη θεωρία, αλλά την ισότητα ως γεγονός και την ισότητα ως αποτέλεσμα. Κρατήστε αυτό στο μυαλό σας όταν διαβάζετε ολόκληρο το βιβλίο, αλλά και για μια σειρά από άλλα πράγματα. Η άποψη ότι όταν μιλούμε για ισότητα ανάμεσα στους ανθρώπους, παραδείγματος χάρη στην εκπαίδευση παντού, δεν μιλούμε για ισότητα στις ευκαιρίες, αλλά μιλούμε για ισότητα στα αποτελέσματα. Αν τυχόν δηλαδή διαπιστώσουμε ότι τελικά αυτά που κάναμε φέρουν στο αποτέλεσμα ισότητα, ότι δώσαμε σε όλους το ίδιο δικαίωμα. Γι' αυτό το τελευταίο το γνωρίζουν περισσότεροι πια, με μια σειρά και από σκίτσα που γίνονται, ότι αν και βάλεις ισότητα τον έναν που είναι μια σταλιά και τον άλλο που είναι μεγάλο, δεν πρόκειται για ισότητα ή ευκαιρία. Οι ίσες ευκαιρίες δεν συμβαίνουν στην πραγματικότητα πολλά πράγματα όταν οι άνθρωποι είναι άνισοι από πιο μπροστά σε μια σειρά από πράγματα. Για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστικό ότι όταν έκανε την μεταρρύθμιση στην Κύπρο την ευκαιρία και πήγαινε και μιλούσα από τα διάφορα κόμματα, χρησιμοποιούσα πάντα την έννοια που χρησιμοποιώ εγώ στα επιστημονικά μου, ότι θέλουμε ένα δημοκρατικό και ανθρώπινο σχολείο. Όπου δημοκρατικό δεν σημαίνει δημοκρατικές διαδικασίες, σημαίνει ότι όλα τα παιδιά, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση, στο τέλος θα έχουν όλα εκείνα τα εφόδια που χρειάζεται ένας άνθρωπος σήμερα για να είναι μορφωμένος άνθρωπος και να μπορεί να φτιάχνει τη ζωή του αυτόνομα. Αυτό το πράγμα. Άρα τα αποτελέσματα με ενδιαφέρουν. Βέβαια, εγώ ισχυρίζομαι ότι ταυτόχρονα θα είναι καλό και για όλους. Όλο το επίπεδο θα ανέβει σε αυτό, αλλά αυτό το αφήνω στην άκρη. Όταν πήγα στο Δημοκρατικό Συνεδριασμό, δηλαδή τότε τον Αναστασιάδη, μίλησα με όλους που λέγανε διάφορα πράγματα. Κοιτάξτε την ιστορία, τι με έκανα, κάνει χίλια πράγματα. Ήμουν άνετος και μπορούσε να. Ένας από αυτούς, ο ιδεολόγος τους, ο προδρόμου, και τώρα που βρεθείς και πρόσωπος του Αναστασιάδη σε αυτά τα πράγματα, μου είπε, κοιτάξτε, εσείς όπως εγκαταλείπετε εδώ πέρα, αυτό που είναι η συνένεση στην Ευρώπη για τα θέματα της εκπαίδευσης. Του είπα ποιο εννοείται, είπε μιλούμε για ισότητα ευκαιριών, αλλά εσείς μιλάτε για ισότητα στα αποτελέσματα. Και του είπα, έχετε απόλυτα δίκιο. Ακριβώς αυτή είναι η μεγάλη μας διαφορά. Και εδώ πέρα έχετε, και αυτό είναι πράγματι, για όσους τώρα πηγαίνει ο παιδαγωγός πάντα, ισχυρίζουμε πάντα και εδώ, προσέξτε, αυτό που είπε ο Τζόνσον, είναι αυτό που είπε ο Κομένιος πριν από 350 χρόνια, θεμελίωσε την παιδαγωγική ως επιστήμη και πρότεινε ότι θα πρέπει όλα τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Είπε τότε ότι η ευημερία όλων των εθνών εξαρτάται από το επίπεδο μόρφωσης όλων των ανθρώπων. Αν όλοι οι άνθρωποι μορφώνονται, τότε θα υπάρχει και υψηλότερη ευημερία ακόμη και στους ηγεμόνες. Και συνέχισε λέγοντας ότι όλοι λοιπόν πρέπει να μορφωθούν και όλοι οι άνθρωποι ανεξάρτητα οποιαδήποτε ιδιαιτερότητα έχουν μπορούν να μορφωθούν και τα αποκτήσουν όλα. Από εμάς εξαρτάται. Αν δεν μορφώνονται, τότε εμείς ήμασταν εκείνοι οι οποίοι δεν δουλέψαμε με τον σωστό τρόπο, δεν ήταν εκείνοι που φταίγανε. Και γι' αυτό μιλάει κιόλας και λέει και αυτούς που ονομάζουν αμβλήνωες πριν 350 χρόνια. Λέει ότι αυτούς που θεωρούμε νοητική στέρηση, συνάκρα μορφή κτλ. Εμείς είμαστε που δεν κάνουμε τη σωστή εκπαίδευση και αυτό δεν μας θέλει, θα μπορούσα να μάθω. Το λέω αυτό για να κατανοήσουμε ότι αυτό το θέμα, δηλαδή ισότητα στα αποτελέσματα, είναι ένα όνειρο το οποίο σε μεγάλο βαθμό γίνεται. Καλά, παρεμπιπτόντως να το πω τώρα μια παρόλα που θα μου πει 15 λεπτά πέρασα. Εκεί που έλεγε αυτός ο Κομένιος ότι και τα παιδιά των πόλεων και των χωριών και των πλουσίων και των φτωχών και των ευγενών και των αγροτών και όλα αυτά τα πράγματα, και μετά έρχεται και λέει και οι αυλήνωες, και θα σα λέω λοιπόν ότι έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, πηγαίνει και στο ακρονάουτο που 350 χρόνια και λέει ακόμη και τα κορίτσια. Σας το λέω αυτό για να δείτε ότι μία σειρά από πράγματα που μας φαίνονται σε κάποιες εποχές ότι αυτό είναι αδύνατο,
Έρχονται οι εποχές που βλέπουμε ότι δεν... Σώπα καλή. Ωραία, γρήγορα λοιπόν. Λοιπόν, έρχεται σε αυτό και λέει, προσέξτε, ήταν εκείνο το μεγάλο θέμα. Και ταυτόχρονα λέει, τώρα τα διαβάζω, και ταυτόχρονα έρχεται και λέει ότι την ίδια στιγμή όμως που έχουμε αυτή την άποψη, τα αποτελέσματα είναι σημαντικά, είτε με κοινωνική πολιτική, είτε με εκπαιδευτική πολιτική, οτιδήποτε, έχουμε την άποψη η οποία λέει, αυτό που υπόθηκε πρωτήτερα, κοιτάξτε, στην πραγματικότητα είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι και οι πολιτισμικές τους ιδιαιτερότητες, αυτές που τους οδηγούν στη φτώχεια, που τους οδηγούν στη, να μην να είναι αναλφάβητοι, να είναι αυτά τα πράγματα. Για ορισμένους, ο Βαγγέλης σίγουρα τι ξέρει, σε μένα όταν ήμουν ακόμη, όχι φοιτητής, αλλά τον έγραφε την διδακτορική μου την πρώτη, 1971 κτλ. Η The Negro Family του Μόινιγεν ήταν ένα πράγμα που έπρεπε να το διαβάσει οπωσδήποτε και να συζητήσει για αυτό το πράγμα. Τι έλεγε εκεί πέρα. Έλεγε είναι η οικογένεια των μαύρων, η οποία λειτουργεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο και η οποία καταδικάζει την οικογένεια την ίδια σε φτώχεια και καταδικάζει και στην αναπαραγωγή της φτώχειας και του αναλφαβητισμού και της ανισότητας κτλ. Κρατήστε στο μυαλό σας αυτά δύο γιατί αν διαβάσετε το βιβλίο θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Από τη μία μεριά ένας που λέει μας ενδιαφέρουν στα αποτελέσματα ισότητα. Όποιος λέει μας ενδιαφέρουν στα αποτελέσματα ισότητα ξεκινάει από τη λογική ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες ικανότητες. Και όλοι οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να καταφέρουν μια σειρά από πράγματα. Είναι μια αρχή αυτή. Είναι μια ανθρωπολογική αρχή. Όποιος αρχίζει και λέει, ξέρετε, έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες, δηλαδή ξεκινά τη λογική ότι οι άνθρωποι δεν έχουν όλη την ίδια δυνατότητα. Άρα ο ένας, κάθε φορά που δεν έρχονται τα αποτελέσματα θετικά, έρχεται και λέει κάτι δεν έκανα καλά. Στην πολιτική δεν έκανα κάτι καλά. Στην εκπαίδευση δεν έκανα κάτι καλά. Ο άλλος, όταν έρχεται τα αρνητικά αποτελέσματα και λέει, αυτοί που τους πρόσφεραν όλα τα πράγματα, είναι εκείνοι που τελικά κάτι το ιδιαίτερο έχουν και τους πρέπει να καταφέρουν. Κατανοητό αυτό. Αυτή η σύγκρουση είναι η ουσιαστική σύγκρουση. Γιατί από τη στιγμή που θα έρθεις και θα πεις ότι το δεύτερο πράγμα ισχύει, κάθε φορά που το πρώτο αρχίζει και χάνει σε δύναμη και το δεύτερο κερδίζει, δηλαδή εκείνο που λέει οι ίδιοι φταίνε σε κάτι, αυτό τελικά χρειάζεται μια θεωρία και η θεωρία είναι πάντοτε μια θεωρία ρατσισμού. Είτε είναι πολιτισμικού ρατσισμού, ή πολιτισμικού. Η αριστεία είναι ένα από τα χαρακτήρα, είτε πολιτισμικού ρατσισμού είτε ιδεολογικού ρατσισμού. Τα δύο πηγαίνουν οπωσδήποτε. Ή τουλάχιστον κοινωνικού δαρβινισμού. Και σε αυτό το σημείο η σχέση ρατσισμού και καπιταλισμού είναι η κύρια σχέση. Δηλαδή οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι μια θεωρία, ας πούμε λιγάκι, συνωμοσίας. Το σκεφτήκαν και το κάναν. Δεν το σκεφτήκαν και το κάναν. Είναι η γενική τους άποψη περί ανθρώπου η οποία τους οδηγεί στο συγκεκριμένο πράγμα. Και κάθε φορά που ξεκινάς με τη λογική εγώ τους έδωσα τις ευκαιρίες και αυτοί το καταφέραν, τότε αυτό έρχεται αναγκαστικά να φέρει το αίτημα εξήγησέ μου γιατί. Το δεύτερο κεφάλαιο λοιπόν πολύ γρήγορα και δείχνει του πώς ενώ στο πρώτο μία σειρά πράγματα συζητήθηκαν, το 1970 έρχεται και κερδίζει πια αυτή η άποψη. Ότι οι ευκαιρίες είναι το βασικό. Το γράφει κιόλας εκεί πέρα. Δηλαδή αυτή η λογική του ότι τελικά στα αποτελέσματα ισότητα έρχεται και υποχωρεί πλήρως. Και όταν υποχωρεί πλήρως, αυτό που σας είπα πρωτήτερα, είναι δεδομένο. Γνωρίζουμε ορισμένοι, τέλη της δεκαετίας στις αρχές δεκαετίας του 70, έχουμε τον Τζένσεν, καθηγητή στο Χάρβαρντ, ο οποίος μιλάει για την κατωτερότητα σε ό,τι αφορά την ευφυΐα των Αφροαμερικανών, γενικώς των μαύρων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά πηγαίνουν πάντοτε με αυτόν τον τρόπο. Και έχουμε μια υπόθεση. Και τα τεστ ευφυΐας. Μα τόσο ήταν αυτά, τα τεστ. Αυτό λοιπόν συνεχίζει λοιπόν στο δεύτερο κεφάλαιο με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο, όπου πια εκεί πέρα στο δεύτερο κεφάλαιο βλέπουμε τον κοινωνικό δαρβινισμό. Ο κοινωνικός δαρβινισμός σημαίνει υπάρχουν κάποιοι που ότι η βιολογία τους είναι πιο ισχυρή, πιο ικανή. Αυτό που βλέπουμε στην κοινωνία ορισμένους θα τα καταφέρουν και ορισμένοι τα καταφέρουν είναι το λογικό. Το τρίτο κεφάλαιο βλέπετε μια σειρά πηγαίνει. Μπαίνει δηλαδή στη λογική των αποτελεσμάτων ή των ευκαιριών ισότητα. Στο δεύτερο κεφάλαιο και βλέπετε ότι έχει υποχωρήσει αυτό πια. Δηλαδή ασχολείται με την ιδεολογία μέσα. Δεν είναι τυχαίο. Βλέπει δηλαδή ότι αυτό που υποφέρουν οι μαύροι, οι Αφροαμερικανοί εκεί πέρα, δεν είναι τυχαίο. Συνδέει και μια ιδεολογία ταυτόχρονα. Εγώ σας δίνω μονάχα ένα νήμα για να βλέπετε λιγάκι πέρα από τα γεγονότα ποια είναι τα υπόλοιπα. Το επόμενο μετά είναι αυτό στο οποίο αναφέρθηκαν και οι δύο μιλητές πρωτήτερα, ότι ναι, φτιάχνεται μια μικρή βέβαια σε ρυθμό μεσαία τάξη. Αλλά ξαφνικά γίνονται δήμαρχοι.
και αδέλφου στους Δήμους στην Αθήνα και σε μεγάλους Δήμους κιόλας. Βάζει μέσα μια πρόταση και πρέπει να προσέξει κανείς, γιατί έχει σχέση και με εμάς, μια σειρά από αυτά τα πράγματα που σας λέω είναι πράγματα που έχουν σχέση και στις δικές μας κοινωνίες. Γι' αυτό και μιλάω για τα αποτελέσματα και πράγματα, γιατί με ενδιαφέρει και οι δίθεν εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά λέει εκεί πέρα και γίνονται δήμαρχοι την εποχή που οι Δήμοι δεν έχουν καθόλου πια χρήματα. Όταν είχαν πιο μπροστά, γίνονται δήμαρχοι και έρχονται πια μια φτώχεια των Δήμων. Θεωρείται ότι όπου τους κερδίσαμε τώρα, δεις τι έχουμε να κάνει, και είναι η εποχή που οι Δήμοι, επειδή δεν έχουν χρήματα, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα στην πραγματικότητα. Άρα αναλαμβάνουν αυτοί να διαχειριστούν την κρίση και τη φτώχεια. Γιατί για να βγάλεις από την κρίση και τη φτώχεια, βέβαια, θα έπρεπε να μην υπάρχει υποχώρηση για την οποία μιλούσα πρωτήτερα. Καταλαβαίνετε γιατί υπάρχει και με δικά μας πράγματα να κάνει εδώ πέρα. Δηλαδή είναι ρήξη ή δεν είναι ρήξη. Αλλιώς είναι στην πραγματικότητα αυτό που είναι εκεί πέρα. Εντάξει, είναι συγκλονιστικές κάποιες σελίδες εκεί πέρα. Πολύ γρήγορα θα πάω στο τέταρτο κεφάλαιο, όπου σελίδα 155 υπάρχει, τώρα βλέπετε τέλειωσε ουσιαστικά, υπάρχει μία φράση και στις 147 επάνω, στις 155 υπάρχει κάτι. Αν τα κάνουμε όλα, βλέπεις. Κάνει πολύ χρόνο. Στην 155 έχει μία φράση η οποία με συγκλώνησε και νομίζω συγκλονίζει το οποιοδήποτε. Έχει ένα τσιτάτο από μία κοπελίτσα, κοριτσάκι, 13 ετών, διαδηλώτρια στο State Island της Νέας Υόρκης το 2015, όπου τη ρωτούνε γιατί είσαι εδώ πέρα στη διαδήλωση, 13 χρονών, και απαντάει, θέλω να ζήσω μέχρι να γίνω 18. Θες να μεγαλώσεις, θες να ζήσεις τη ζωή σου. Δεν θες να πεθάνεις μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα εξαιτίας των μπάτσων. Είναι 13. Θέλω να ζήσω, γίνω και εγώ 18 χρονών. Απίστευτη προοπτική. Εξηγεί μια κοινωνία. Αν τυχόν ένα παιδί, βεβαίως τα παιδιά έχουν μια άποψη περί του 20χρονου, είναι πια από... Αλλά 18 χρονών. Μου θύμισε κάτι το οποίο είχα γράψει και χρησιμοποιήσει κάπου το 1996. Ήρθε ένας Ρώμος από τον Ευρωπόταμο στη Θεσσαλονίκη σε μένα, έλεγε στο Πανεπιστήμιο και μου είπε, πήγα τη μητέρα μου στο Αχέπα και την έχουν έτσι στο διάδρομο και πάλι δεν τη βάζουν μέσα, ξέρεις πώς είναι σε εμάς τώρα με τους Τσικάνους. Ήξερα πώς είναι τους Τσικάνους. Και του είπα, εντάξει, θα πάω να κοιτάξω εκεί πέρα για να μπορέσει να μπει σε θάλαμα, να την κοιτάξω μέσα κτλ. Και ρωτάω, κάτι πρέπει να ρωτήσεις, δεν αρέσει με αυτό. Λέω, πόσο χρόνο είναι η μητέρα σου. Και μου απαντάει, κοίτα, μεγάλη είναι, αλλά μάνα είναι, όσο μεγάλη και να είναι. Του λέω, πόσο είναι. Μου λέει, 50. Ήταν ακριβώς ήμουν εγώ εκείνη τη στιγμή. Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα είναι αυτό που ξεχωρίζει τους φτωχούς από τους πλούσιους. Και αυτή η φράση εκεί μέσα είναι μια συγκλονιστική φράση που λέει έτσι είναι η φτωχή. Το επόμενο κεφάλαιο, γιατί τώρα που του έδειξε 5 φορές που 15 λεφτά είχαν περάσει, επιμένεις ότι 15 έχουν περάσει, ε. Συνέχεια δεν είναι. Όχι, είδατε 15, δεν. Το κάνω τώρα, δεν κοιτάζω κάποια χαρτιά μου εδώ πέρα. Το τελευταίο κεφάλαιο, εκεί πέρα δηλαδή που μιλάει πια και πριν από τον Ομπάμα, είναι ότι τα διπλά κριτήρια της δικαιοσύνης, στο οποίο αναφέρθηκε πρωτήτερα επίσης. Λέει δηλαδή, κοιτάξτε, ναι με θεωρητικά οι νόμοι ισχύουν για όλους. Αλλά η πράξη δείχνει, το περιγράψαν πολύ καλά πρώτα, δεν είναι. Για το ίδιο πράγμα είναι. Σας θυμίζει τίποτε το τελευταίο καιρό στη χώρα μας. Μπορεί κάποιος με ένα πράγμα να μπαίνει 15 χρόνια φυλακή και καμία αναστολή. Και κάποιος να καταδικάζεται γιατί άφησε, ξέρω, για πολλά εκατομμύρια λεφτά κάποιος απ' έξω και να λένε εντάξει, τρώει 10 χρόνια φυλακή, αλλά με αναστολή προφανώς, αλλά ήμουν θα είμαι και αυτός. Τα διπλά κριτήρια της δικαιοσύνης δεν είναι θέμα της ΗΠΑ της Αμερικής. Και γιατί είναι ενδιαφέρον. Ξεκίνησα λέγοντας ότι στην αρχή ήταν αυτό το αυθόρμητο των ανθρώπων που είπαν εγώ θέλω να ζω ως άνθρωπος. Δηλαδή θέλω να ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αυτό κάνει στους ανθρώπους. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και εγώ η ανθρώπινη αξιοπρέπεια οδήγησε στην Ευρώπη τα πρώτα δικαιώματα, το πρώτο δικαίωμα που απέκτησαν όλοι οι άνθρωποι ως ισότητα είναι το δικαίωμα να μπορούν να πηγαίνουν στα δικαστήρια και να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο. Είναι κλασική η φράση του Μιλωνά στο Πότσταμ της Γερμανίας, εκτός το Βερολίνο, όπου ήταν ερχόταν εκεί πέρα ο Κάιζερ. Και επειδή ήθελε να κοιμάται στα πολύ ωραία του, στο Σάμσους ή στα ωραία του κορδάτια, λίγο πιο πέρα υπήρχε ένας Μύρος, ο οποίος Μύρος δούλευε και τη νύχτα ακόμη, γιατί έπρεπε να λες
τα γεννήματα. Και ντουκ, 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 ντουκ. Οπότε πήγε ο Αλάρχης στον αυτό και του είπε να το σταματήσει, γιατί είπε δεν σταματάω, μην πιάω από εδώ πέρα, δεν γίνεται. Και μετά του ξαναλέει πάλι, ότι ναι, άμα πιέζει ο βασιλιάς, θα σου δείξουμε εμείς. Και απαντάει αυτός, κοιτάξτε, μην πάσε να νομιστεί τα πράγματα, υπάρχουν και δικαστήρια στο Βερολίνο. Εννοώντας αυτό είναι η πρώτη, για πρώτη φορά έχουν δικαιώματα. Τα πρώτα ήταν. Μετά ήταν το δικαίωμα των ανθρώπων να συνεταιρεί, να κάνουν οργανώσεις. Μετά ήταν τα πολιτικά δικαιώματα να ψηφίζουν. Και εκείνα που δεν υπήρχαν ποτέ ήταν τα κοινωνικά δικαιώματα. Να θεσμιστούν. Έχω δικαίωμα στη δουλειά, πρέπει να μου τη δώσει. Έχω δικαίωμα στην υγεία, πρέπει να τη δώσει οπωσδήποτε. Τι βλέπουμε εδώ πέρα λοιπόν. Εδώ βλέπουμε ξαφνικά να ξεκινούν και τα πολιτικά δικαιώματα και να φτάνουμε σε μια εποχή της απόλυτης βαρβαρότητας. 2016-17. Όπου αυτά τα οποία κερδίθηκαν στα τέλη του 18ου αιώνα, το δικαίωμα δηλαδή όλων των ανθρώπων με τον ίδιο τρόπο να πηγαίνουν στα δικαστήρια, έρχεται και καταστρατηγείται απόλυτα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό αυτό το βιβλίο. Δείχνει δηλαδή, πρώτον, γιατί ο ρατσισμός είναι τελικά συστατικό στοιχείο του καπιταλισμού, όχι με την έννοια του ότι κάποια στιγμή βάζουν τους χρυσαυγίτες, αλλά με την έννοια του αν τυχόν εσύ κάποιους τους βγάζεις απ' έξω με τον ρατσισμό σου, λέγοντας εγώ τους έδωσα όλες τις δυνατότητες, αλλά δεν σε ενδιαφέρουν τα αποτελέσματα, τότε αυτό έρχεται ξανά και βοηθάει ακόμη μια φορά να φτιάχνουμε θεωρίες γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι φτωχοί και γιατί αυτό οφείλεται στη δική τους φύση ή στη δική τους, στον δικό τους πολιτισμό. Φοβερά ενδιαφέρον να το δούμε αυτόν τον τρόπο. Σε κάθε κεφάλαιο θα βλέπουμε μια σειρά από πράγματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη και συμβαίνουν σήμερα. Ένα μονάχα. Μιλάει όμως για την απόλυτη ανάγκη της πράξης. Η ίδια σε μια συνέντευξή της είπε ότι εντάξει του κινήματος, αλλά δεν είμαι τόσο, εγώ είμαι καθηγήτρια. Αλλά αυτό που λέει συνέχεια, δεν σας διαβάζω, υπάρχουν πάρα πολλά που τα έχω εκεί πέρα, λέει ότι κοιτάξτε, πρέπει να συμμετέχεις σε αυτόν τον αγώνα. Δεν είναι κάτι που θα γράφεις μονάχα. Και γι' αυτό λέει για τον Ομπάμα. Ο Ομπάμα θεωρούσε ότι είναι ένας αμέτωχος παρατηρητής. Όπως μπορούσε να κάνει και καλές ομιλίες. Αμέτωχοι στους ίδιους τους αγώνες και στην αλληλεγγύη με τους ανθρώπους που υποφέρουν, είναι παρατηρητές αμέτωχοι. Πρέπει να είσαι κοντά τους. Εντάξει. Ναι. Αυτό είναι το μήνυμά της. Και ελπίζω με αυτόν τον τρόπο να το διαβάσετε κι εσείς.